Μετά από την πολύ έντονη και δυνατή Πανσέληνο, η οποία επηρέασε κοσμικά όλους μας, αλλά βέβαια εντάξει, και σε προσωπικό επίπεδο έφερε και κάποιες αλλαγές οι οποίες χρειαζόντουσαν. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον ουρανό, που είναι μέρος της Πανσελίνου, διότι... Είπα έκλειψη πριν εγώ, όχι έτσι, Πανσέληνος. Πανσέληνος. Ωραία, λοιπόν, είναι μέρος της Πανσελίνου, διότι ενώνεται με τον ουρανό που ήταν πρωταγωνιστής στη Πανσέληνο. Και εδώ λοιπόν μας ενθαρρύνει για μία πιο τολμηρή έτσι, πλευρά μας, να την... βγάλουμε προς τα έξω, όπως επίσης να επιστρατεύσουμε περισσότερη δημιουργικότητα αλλά και καινοτομία, όπου νιώθουμε ότι μπορεί να έχουμε κολλήσει. Από την άλλη, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο της Παρθένου που μας κάνει, ξέρετε, και αυτήν η διάθεση να είμαστε πιο παραγωγικοί, πιο ωφέλιμοι, πιο οργανωμένοι. Αλλά θα κάνει ένα τετράγωνο με τον Άρη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι το οποίο μπορεί να μας βγάλει και πολύ έντονα συναισθήματα ή να μας σωθεί σε δράση. Αλλά μπορεί να υπάρξουν και κάποια λάθη από την παρορμητικότητά μας και την αντίδρασή μας. Λοιπόν, Κρή μου, εδώ, το εξάγωνο αυτό σας ενθαρρύνει να αφήσετε τις όποιες ή κάποιες αναστολές οι οποίες μπορεί να έχετε και να κυνηγήσετε φυσικά τις επιθυμίες σας. Εδώ λοιπόν είναι καιρός για την ανάπτυξη και τη βελτίωση καταστάσεων, σχέσεων και οικονομικών. Αφορά πάρα πολύ τα οικονομικά σας. Και όσο επιδιώκετε να οργανώσετε τη ζωή σας με τη Σελήνη στην Πανσέληνο, αφήστε και λίγο την φαντασία σας ή και τη διέστησή σας να σας οδηγήσει, γιατί είναι πάρα πολλά τα οποία μπορεί να βγουν έτσι λίγο παρασκηνιακά. Τώρα έχουμε οξυμένες τις αισθήσεις, διότι είναι και ο Άρης κυβερνήτης, ο οποίος έχει αυτή την κόντρα με, με τη Σελήνη, όπου εδώ μπορεί να σας βγάλει αυτή την γρήγορη αντίδραση, αλλά λίγο προσοχή στα νεύρα σας και γενικότερα στην βιασύνη σας, είτε να πείτε κάτι, είτε να αποφασίσετε κάτι. Λοιπόν. Είτε να τραγουδίσετε. Λοιπόν, Ταύρη, ο δικός σας κυβερνήτης είναι σε εξάγωνο με τον ουρανό που βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο. Εδώ πέρα λοιπόν οι σημερινές διελεύσεις έχουν, η διέλευση αυτή έχει κάποιες ευκαιρίες και μια έτσι, διάθεση αναζωογόνησης και αλλαγών. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες που μπορεί να σας εμφανιστούν και υπάρχει ένα πιο ευνοϊκό στοιχείο μέσα από τις φιλικές σας σχέσεις, αλλά φυσικότερα έχει να κάνει και με τις γνωριμίες σας. Άρα λοιπόν μπορεί να βγουν κάποιες καλές θετικές εξελίξεις μέσα από τον τομέα των γνωριμιών σας. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλετε είναι γενικότερα την αλλαγή και την αναζωογόνηση, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με κάποιο χόμπι, μπορεί να ασχοληθείτε έτσι με κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Και αντιλαμβάνεστε πόσο σας χρειάζεται μία σπίθα ενθουσιασμού για να σας ξυπνήσει και γενικότερα για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αυτές τις αλλαγές οι οποίες σας σωθεί το σύμπαν πάρα πολύ καιρό τώρα. Δίδυμή μου, για εσάς εδώ η σημερινή μέρα σας ενθαρρύνει να αφήσετε πίσω κάποιες βαριές ενέργειες που μπορεί να είχατε πριν και γενικότερα η διάθεσή σας είναι πιο δυναμική από το δικό σας ζώδιο. Ο Άρης θα κάνει την όψη με την τετραγώνου με την Σελήνη. Εδώ μπορεί να προκύψει σήμερα μία ευκαιρία να αποδείξετε λιγάκι την εσωτερική σας σοφία, γενικότερα την εμπειρία την οποία έχετε, για να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, κάτι το οποίο θα το προσέξουν και οι άτομα που μπορεί να είναι κάποια ανώτεροι σας μέσα στο χώρο της εργασίας, γενικότερα άτομα τα οποία θέλουν να σας στηρίξουν. Και αυτό θα σας δώσει λοιπόν τα εύσημα. Είναι πολύ καλό για τα επαγγελματικά σας. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα κινείστε λίγο πιο ιδεαλιστικά παρά πρακτικά, αλλά αυτό σας ταιριάζει για τη σημερινή μέρα. Καρκίνη μου, θα έλεγα ότι αυτή η όψη της Αφροδίτης που είναι θετική απέναντί σας με τον ουρανό, γενικότερα σας οθεί σε θετικές αλλαγές και επίσης υπάρχει και μια γονιμότητα στην ανταλλαγή των απόψεων, γενικότερα στη σκέψη σας και αυτά που ακούτε και μαθαίνετε. Υπάρχει μία διέστηση έντονη και αντιλαμβάνεστε σήμερα ότι ήδη γνωρίζετε διαστητικά και ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον και τι χρειάζεται και επίσης αυτές τις ιδέες και τις λύσεις τις οποίες συζητάμε. Γενικότερα εντάξτε την καινοτομία. Λιοντάρια μου, θα σας πω κάτι και μετά μάλιστα από την Πανσέληνο που είναι και στο ζώδιό σας. Λοιπόν, η λέξη κλειδί γενικότερα είναι σταθεροποίηση. Αυτό που αναζητάτε σε όλη την διαδικασία των τελευταίων 2 ετών είναι αυτή η σταθεροποίηση. Αλλά όλο αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τις αναγκαίες και απαραίτητες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Επίσης, αλλά και την τόλμη σας. Αυτό κρατήστε το πολύ δυνατά. Υπάρχει ένα αίσθημα ελευθερίας το οποίο σας παρακινεί, αυτό και την τόλμη που λέμε, και μάλιστα θα βρείτε και συμμάχους μέσα σε αυτόν. Είναι μια καλή συγκυρία για επίλυση οικονομικών ζητημάτων ή αν θέλετε να κάνετε και κάποια οικονομικά deals, λίγο το σκέφτεστε. Πάντως, γενικά σας εστιάζει και στην εξέλιξή σας, αλλά και στην πρόοδο σας.
καλό αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Παρθένη μου, η Σελήνη στο δικό σας το ζώδιο. Άρα εδώ έχουμε προσωπικά σχέδια τα οποία είναι στο τραπέζι. Είναι μια πολλά υποσχόμενη στιγμή, γιατί είναι και η Αφροδίτη απέναντί σας. Άρα και συνεχίζουν επίσης και αυτές οι προτάσεις. Αλλά μπορεί ακόμα να μην έχετε την πλήρη εικόνα. Μπορείτε όμως να το συζητήσετε και να σας βοηθήσουν κάποιοι, να σας δώσουν μια καλή συμβουλή ή να επεκτείνετε λίγο και τις γνωριμίες σας ακόμα περαιτέρω, αν δείτε ότι σας υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Έχετε ένα καταιγισμό ιδεών και προτάσεων, γι' αυτό λοιπόν εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες. Να μην πάρουμε αποφάσεις ακόμα. Όχι, αν και σήμερα βγαίνει ο Ερμής από την, μέσα από την σκιά του, που σημαίνει ότι τώρα αρχίζει και ξετυλίγεται, αρχίζει και το βλέπετε. Γι' αυτό σας λέω, μπορείτε κάποιος να σας βοηθήσει. Λοιπόν, ζυγή μου, για εσάς είναι μία μέρα στην οποία μπορείτε να φέρετε στην καθημερινότητά σας και στα εργασιακά σας μία προοδευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα στα πρακτικά ζητήματα ή σε θέματα υγείας, τα οποία θα έχουν ωφέλη στην συνέχεια. Δεν θα ακολουθήσετε τις παραδοσιακές συνήθως αντιμετωπίσεις τις οποίες έχετε. Και δεν το θέλει κιόλας, δεν θέλετε να εντάξετε αυτή την συνήθεια. Κρατάτε λοιπόν το μυαλό σας ανοιχτό, τις αντένες σας ανοιχτές, γιατί κάτι μπορεί να σκεφτείτε το οποίο θα είναι αυτό που θα μπορέσει να γυρίσει το κλειδί και να σας πάει σε άλλα επίπεδα. Σκορπιοί μου, για εσάς εδώ έχουμε πάρα πολλές δημιουργικές επιδιώξεις, αλλά και μια ρομαντική έκφραση. Έχει να κάνει πολύ με το κομμάτι και των σχέσεων, αλλά και τα σχέδια τα οποία σας ενδιαφέρουν. Και γενικότερα είναι σαν να σπάτε λίγο τις αλυσίδες. Συμβολικά, ας πούμε, από πράγματα τα οποία σας έχουν δεσμεύσει και γενικότερα από περιοριστικές συμπεριφορές. Έχουμε μία πολύ μεγάλη ανανέωση και βγαίνετε, αρχίζετε και βγαίνετε λίγο από αυτό το που έχετε καθίσει λίγο και συναισθηματικά αλλά και ψυχολογικά. Τοξότες μου, εδώ έχουμε μία πιο ανοιχτή προσέγγιση προς τους άλλους, η οποία μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας σήμερα, ειδικότερα αν αφορά θέματα της οικογένειας ή με τα κοντινά σας άτομα. Γενικά υπάρχει μία αναζήτηση, αλλά και τη δημιουργία από την πλευρά σας, ευχάριστων συνθήκων και κίνητρων, λίγο να ξεκουνηθείτε για να ανανεώσει λίγο τη διάθεσή σας και να μπορέσετε και επαγγελματικά να προωθήσετε γενικότερα την ζωή σας, αλλά και να ξυπνήσετε. Εγώ και Ρήμου, όπως είπαμε, ο Ερμής βγαίνει από τη στάση του σήμερα, από την σκιά του σήμερα, που ήταν τόσο καιρό στο δικό σας το ζώδιο. Άρα λοιπόν νιώθετε και πιο ελεύθεροι και πιο αυθόρμητοι από ό,τι συνήθως. Επομένως, είσαστε πιο ανοιχτοί σε προτάσεις, αλλά το πιο καλό είναι ότι μπορείτε να τολμήσετε και να μιλήσετε και να προσεγγίσετε τους άλλους και να εκφραστείτε. Και όλο αυτό θα είναι πολύ θετικό, γιατί θα έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και για τις σχέσεις σας, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο επίσης, τι χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας δοθεί. Υδροχόη μου, ο δικός σας κυβερνήτης είναι σε όψη εξαγώνου με την Αφροδίτη, άρα λοιπόν ελαφραίνει κάπως έτσι το φορτίο σας και την διάθεσή σας. Έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη για ανανέωση, κάτι το οποίο το επιδιώκετε. Μπορεί να είναι μια ευχάριστη μέρα για βελτιώσεις και σε θέματα σπιτιού και αποφάσεις σε θέματα σπιτιού, στις ανέσεις σας, στις απολαύσεις σας και στα κοντινά σας τα άτομα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια τάση καταναλωτική, δηλαδή κάπως έτσι να εξαγοράσετε λίγο την ηρεμία σας ή τη χαρά σας μέσα από αγαθά, αλλά και μια εκτιτικότητα η οποία μπορεί να έρθει είτε από την πλευρά σας ή από την πλευρά των άλλων. Και τέλος για τους ηθείς μας, εδώ η Αφροδίτη στο δικό σας το ζώδιο κάνει το εξάγωνο με τον ουρανό. Έχετε μία δυναμική στις λέξεις, στην εμφάνισή σας. Γενικότερα μπορείτε να προσελκύσετε πάρα πολύ ό,τι χρειάζεστε και γενικότερα και να προωθήσετε και τις ιδέες σας, να κάνετε γνωριμίες και να υπάρχει και μία αμοιβαία κατανόηση με τους άλλους. Θέλει να απολαύσετε πάρα πολύ τον εαυτό σας και γενικά να αποσπάσετε προσωρινά έτσι λίγο το μυαλό σας από τα οποιαδήποτε προβλήματα και ανησυχίες. Γενικότερα είναι μία εξαιρετική δυνητικά μέρα για προσωπικά σχέδια αλλά και για έλξη. Αυτά λοιπόν. Έλξη. Βεβαίως, είναι η Αφροδίτη στο ζώδιό του, είναι η μαγνητική. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Άντζελα.